Πάμε στο έθνο να ξεκινήσουμε. Θερμά μέτωπα και προκλήσει για του νέου υπουργού. Στόχο πρώτη προτεραιότητα για τη νέα κυβέρνηση η διαχείριση των ζητημάτων τη ασφάλεια και τη καθημερινότητα. Εδώ έχουμε τη φωτογραφία ορκομοσία του κυρίου Μητσοτάκη. Βλέπουμε τα τρία παιδιά του, τη σύζυγό του, απέναντι τον προκόπητο Παυλόπουλο και τον Αρχιεπίσκοπο. Ο Αλέξη Τσίπρας χτίζει το νέο ΣΥΡΙΖΑ, συνεδριάζει αύριο πολιτική γραμματεία του κόμματο στα βασικά θέματα από την Εφημερίδα Έθνος που έχει ειδικό ένθετο με του σταυρού που έλαβαν όλοι οι υποψήφοι στι εκλογέ. Μα βγήκε ο Παπαχριστόπουλο με δύο ψήφου διαφορά. Πέντε, πέντε ψήφου διαφορά με τον Κουδουμπλί. Ο Κουδουμπλί έχασε για πέντε ψήφου. Δηλαδή ε... θα ζητήσει επανακαταμέτρηση, φαντάζομαι, κ. Κουδουμπλί. Ε? Ναι, θα ζητήσει επανακαταμέτρηση, αλλά στι 16.000 τώρα είναι πολύ τέτοιο να είστε. Μα πέντε είχε, δύο, λέει, και όσο πήγαινε η ναι, ναι, ναι. Και δεν ξέρω αν έχουμε φτάσει. Θα το δω τώρα σε Λίγο, αν έχουμε φτάσει στο 100%. Γιατί μπορεί να εχει μια καμιά 5-6 τμήματα ακόμα. Και εκεί πέντε στα βήματα είναι απλό πράγμα. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα νέα, τα μυστικά τη νέα κυβέρνηση. καραμπόλε οι εκπλήξει και τα πρόσωπα κλειδιά στο νέο σχήμα. Πόσο χάρη στο χάρη βρέθηκε στο τουρισμό. Ήδη εξηγήσαμε το παρασκήνιο με την καραμπόλα που έγινε και την άρνηση τη Όλγα Κεφαλογιάννη να πάει. Εκεί κερδισμένο ήταν ο κ. Θεοχάρη, ο οποίο δεν θα έμπαινε στην κυβέρνηση αν η κυρία Κεφαλογιάννη είχε δεχθεί α, την πρόταση για το Υπουργείο Τουρισμού. Αν πήγαινε στο Υπουργείο Τουρισμού, κάτι θα πήγαινε, σε θα πήγαινε σε ο Νομίζω πω όχι. Δεν ήταν να μπει στην κυβέρνηση ο κ. Στοχάρη. Όχι. Δεν, ήταν εκτό σχεδιασμού. Στο απόγευμα λέγανε. Τέλο πάντων. Όχι, πάλι, εγώ δεν έτσι. έχω αυτήν την εικόνα. Ο Μάκη Βοήδη στο Γεωργία. Επίση είπαμε για την καραμπόλα και τα υπουργεία που πέρασε ο κ. Βοήδη μέχρι να καταλήξει στο Γεωργία. Βασίλη Χιλιά στο Υγεία και ο Νίκο Παναγετόπουλο στο Άμυνα. 18 υπουργοί και 29 υπουργοί ειδικών αποστολών είναι οι αριθμοί του νέου Υπουργικού Συμβουλίου του κ. Κυριάκου Πάμε στην καθημερινή κυβέρνηση άμεση παραγωγή έργου. Σχήμα εμπειρία, διεύρυνση και τεχνοκρατών επέλεξε ο Κυριάκο Μητσοτάκης. Και βέβαια αυτή τη φωτογραφία που έχει η καθημερινή τη βλέπετε σε όλε τι εφημερίδε. Αλλαγή κοιτάλη με δημοκρατική ο, οριμότητα. Η στιγμή που αποχωρεί ο κύριος Τσίπρα από το Μαξίμου και είναι ε, πίσω του ο κύριο ε, Μητσοτάκη που μόλι έχει παραλάβει ε, ε, την κυβέρνηση. Νεοφιλελεύθερη, ναι, έτοιμη για όλα η διαφορετική ανάγνωση τη εφημερίδα των συντακτών για το νέο κυβερνητικό σχήμα. Άρωμα εξυγχρονιστικού Πασόκ με Χριστοχοίδη, Μενδώνη, Πιαρακάκη, Γεραπετρίτη και Σκέρτσο. Ο κ. Γεραπετρίτη, να πούμε ότι είναι πρόσωπο κλειδί στην κυβέρνηση, είναι υπουργό επικρατεία, θα ασχοληθεί με τον συντονισμό, όπω και ο κ. Σκέρτσο, υπουργο στον Πρωθυπουργό. Η ακραία τη Νέα Δημοκρατία σε παραγωγικά υπουργεία, μόλι πέντε γυναίκε στην κυβέρνηση, εκ των οποίων οι δύο σε υπουργικέ θέσει. Όλα αυτά στην πρώτη σελίδα τη εφημερίδα συντακτών. Ελεύθερο τύπο, μοντέλο Κυριάκου για άμεσο έργο. Η κυβέρνηση με έμπειρου ειδικού και τεχνοκράτε και του έχει εδώ κάτω. Ε, τριπλό στίχημα για μείωση φόρων επενδύσει και ΔΕΗ στα Οικούρα Γεωργιάδη Κατζηδάκη. Χρυσοχοίδης Οικονόμου, η μάχη με το άσυλο και το άβατο των εξαρχείων. Πιερακάκη στο μυστικό σχέδιο για το νέο ψηφιακό κράτο. Και Ραμέο Ζαχαράκη αντιμέτωπε με τα αερίπια του Γαβρόγλου. Και Μενδώνη με στο τιμόνι, παίρνει τιμόνι η σιδηρά κυρία του πολιτισμού. Στίχημα η νέα κυβέρνηση καραμπόλε ω το τέλο. Τα συν και τα πλήν του πολυπληθού σχήματο. Τα μηνύματα διεύρυνση και η δυσκολία συντονισμού. Εμπλοκή με την Όλγα Κεφαλογιάννη που αρνήθηκε το Υπουργείο Τουρισμού. Αστοχία με του πράσινου Χρυσοκοίδη Μενδώνη που διέγραψε η Φόφη. Ο Σχοινά, Εφεδρεία για επίτροπο, έχει το ερωτηματικό η εφημαρίδα. Εγώ έχω την εικόνα ότι η επίτροπο μπορεί να πάει ο πρώην πρωθυπουργό, ο κ. Αντώνη Σαμαρά. Εάν οι σχετισμοί στο Ευρωκοινοβούλιο, <κοι> οι σχετισμοί στην Επιτροπή τον βοηθήσουν, θα ήθελα να πω ότι ο κ. Σαμαρά, ο κάθε πρώην πρωθυπουργό, εφόσον πάει επίτροπο, πάει απευθεία αντιπρόεδρο τη Κομισιόν. Ο κ. Σαμαρά να το κάνει, θα είναι ο πρώτο Έλληνα αντιπρόεδρο τη Κομισιόν. Πάμε στο φιλελεύθερο. Ισχυρή Ελλάδα, ισχυρή ομάδα, κυβέρνηση με αυστηρό πλάνο εργασία και έχει εδώ τα πρόσωπα όλων των υπουργών, ε, ο καθένα με το χαρτοφυλάκιο που αναλαμβάνει. Με συνταγή ΣΕΒ και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου α, το πρωτοσέλιδο έτσι διαβάζει η Αυγή, το νέο κυβερνητικό συμβούλιο. Δίκτυο 18 εξοικονοληφτικών υφυπουργών τεχνοκαλών για την υλοποίηση του νεοφιλελεύθερου σχεδίου του Μητσοτάκη. Επίσης διαβάζουμε πάνω σκουλέ της διεξαγωγή τακτικού συνεδρίου μέσα στο 2019. <coughs> Προφανώ το που έχει πει ο κ. Τσίπρα θα το κάνει η μετεξέλιξη δηλαδή, του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Πάμε στο ριζοσπάστη. Αλλαγή φρουρά με επιτάχυνση των αντιλαϊκών εκκρεμωτήτων. Κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία συνεδρίαση Eurogroup. Ε, γράφει εδώ ο Ζοσπά στη νέα κοινοβουλευτική ομάδα. Έχει ρεπορτάζ και οι βουλευτικέ εκλογέ. Πίνακε με συγκεντρωτικά και συγκριτικά στοιχεία. Μπορείτε να δείτε στην εφημερίδα. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Εσπέσο. Ο Χάτσικο του Θεού. Η συγκλονιστική ιστορία τη Πέσα και ηγούμενου μονή στην Τρίπολη, οι νύχτε ω όταν το αφεντικό τη έλειωνα τον καρκίνο, τι συμβαίνει στον τάφο του Γέροντα, λέει στην πρώτη σελίδα η Εσπρέσο. Επίση έχει φωτογραφικό υλικό, θα το δούμε και σε λίγο με την Ανθή Βούλγαρ για την ορκομοσία του α, uh, κ. Κυριακού χθε, όπου ήταν μαζί με την οικογένειά του, τη σύζυγό του <σκυριακά> και τα τρία του παιδιά. Καλημέρα, Ανθή. Καλημέρα. <σκυριακά> και επίση έχουμε και τα. αυτό δεν το ζητήσαμε. Ε, 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 κερδίσαν, πώ ποιοι κερδίσανε, ποιοι χάσανε. Καλημέρα, κ. Σαγκελαρόπουλε. Νόνι μπήκε, Γαλλία Χριστίδου μέσα. Εκτό βαναμπάρμπα, ε. Ναι. Κλέον Γρηγοριάδη. Κλέον Γρηγοριάδη. Μέσα. Χαρανιώτη έξω. Ναι. Πάμε στη Σταρ. Νέα επίθεση στο Χατζη Νικολάου μετά τον Καυγά. Λάδι στη φωτιά ρίχνει Θα ήταν το καρφί τη τάξη, ε, λέει ο δικηγόρο, για αυτό που έγινε το βράδυ των εκλογών στον Αντένα στην εκλογική βραδιά. Είναι αυτεμπορική με τεχνοκρατικό άρωμα το κυβερνητικό σχήμα. Στην πρώτη σελίδα και η φωτογραφία του νέου Υπουργού Οικονομικών, του κ. Χρήστου Πάμε στον ταχυδρόμο του Βόλου. Τα 51 νέα μέλη τη κυβέρνηση, ορκίστηκε ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Εντυπωσιακή πρωτιά λέει 15.839 σταυρού για τον Χρήστο Μπουκόρο. Είναι ο βουλευτή που βγήκε εκεί. Και κλείνουμε τον τύπο τη Θεσσαλονίκη. Οι 25 νέοι βουλευτέ τη Θεσσαλονίκη. Σάρο Αγγιουλέκα Ζαράπτη, Καλαφάτη και Καράγλου για τη Νέα Δημοκρατία. Πρωτιάνο το και Φάμελου για το ΣΥΡΙΖΑ. Μεγάλη νίκη χάρη Καστανίδη. Η μάχη του σταυρού Α και η Β Θεσσαλονίκη. Ποιοι εκλέθηκαν και ποιοι έμειναν εκτό.